Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε προπαραμονή Χριστουγέννου. Και ήταν και έκπληξη τουλάχιστον ότι συνεδριάζουμε και 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν ξέρω πρώτα τι συνέβη ακριβώς. Θέλω να κάνω 2 σχόλια, τα οποία αφορούν βέβαια και το πάνελ, δεν θα μιλήσω καθόλου. Σας προκαλώ όμως να διαβάσετε τα πρακτικά τι μας λέγατε όταν κάναμε την ραγιδοχώρα στο πάρκο και για όλη αυτή την υποδομή η οποία στήθηκε εκεί. Και αν θέλετε, κάντε και μια σύγκριση, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία αυτό. Θα μιλήσουμε, όπως είπαν και οι προλαλήστατες, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα κάνετε έναν απολογισμό για να μας πείτε. Γιατί στο πρόγραμμα του Χριστουγέννων δεν είχατε, ας πούμε, καμία εκδήλωση ούτε στην Παραχώρα, ούτε στα Ίστιμια, ούτε στις Αγίους Θεοδόρους γραμμένο, σε αυτό που μας φέρατε να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ευτυχώς βεβαίως που υπάρχουν και οι σύλλογοι, γιατί και βέβαια οι σύλλογοι είναι πρωτοπόροι και πρέπει να βάζουμε ως αυτούς τους λόγους, αλλά να φαίνεται και αυτό που εμείς ψηφίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα χρήματα που πηγαίνουν. Οπότε θα τα ζητήσουμε όλα αυτά ή θα μας τα πείτε, χωρίς να τα ζητήσουμε στο τέλος όλων αυτών των εκδηλώσεων. Θέλω να πω, να κάνω επίσης άλλο ένα σχόλιο. Σήμερα συνεδρίασε έκτακτα πάλι η Οικονομική Επιτροπή και έγινε επίσης μια πρώτη. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια, αλλά είναι πρώτη. Ότι στις 10 η ώρα βγήκε ένα θεματολόγιο και στις 11 καλούσε τα μέλη να συνεδριάσουν. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε. 10 ώρα να βγαίνει ένα θεματολόγιο και σε μία ώρα να καλεί κάποιος τα μέλη προκειμένου να συνεδριάσει στον Νομική Επιτροπή. Και μάλιστα για ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι θα τοποθετηθούμε όλοι επ' αυτού. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω ως παρατηρήση είναι το εξής. Έχουμε πάρει μια απόφαση σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν περάσει πιθανόν περίπου 2 μήνες. Σε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε πει ότι η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να ορίσει ένα δικηγόρο προκειμένου να χειριστεί μια απόφασή της. Είναι μεγάλη ευθύνη δική σας βεβαίως, ένα, και δεύτερον και του Δημάρχου που είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ότι ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει περάσει. Στην προηγούμενη, όχι αυτήν τη σημερινή, την προηγούμενη η Οικονομική Επιτροπή, πέρασε εκτάκτως ένα ονομενός δικηγόρου, που δεν ξέρω γιατί, αλλά μας καλέσατε να πούμε έναν δικηγόρο εμείς, γιατί είχαμε φέρει με υπογραφές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ είχα προτείνει έναν δικηγόρο. Είπε η αρμόδια υπάλληλος θα επικοινωνήσει με τον δικηγόρο, αλλά μάλλον το ξέχασε. Και έτσι βάλετε ένα δικηγόρο μόνοι σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, μετά από 2 μήνες που πήρα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρατε πριν 3 μέρες μια απόφαση να ορίσετε δικηγόρο. Γιατί αυτή η κολυσιακή. Και το τέταρτο θέμα το οποίο θέλω να θέσω, κύριε Πρόεδρε, το οποίο ίσως να μην φάμε πολύ χρόνο στα πρώιμα ερήσεις, είναι για μια συνάντηση την οποία τα μέσα τη χαρακτήρισαν μυστική, καθόλου μυστική δεν ήταν. Και θα μιλήσουμε αναλυτικά, αν θέλετε, στο θέμα που έχουμε για την συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής. Έτσι, προκειμένου ο Δήμαρχος να μας ενημερώσει για κάποια ζητήματα. Σε αυτό το στάδιο, και το κλείνω, θα συνεχίσω στο αντίστοιχο θέμα την τοποθέτησή μου, να σας πω ότι δεν καλέστηκε αρχηγός παράταξης ο κύριος Ασημακόπουλος και θα περίμενα και από τον κύριο Ασημακόπουλο μια αντίδραση επ' αυτού, αλλά... Είναι αμεληταία ποσότητα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι επειδή γράφτηκε για μυστική συνάντηση, καθόλου μυστική δεν είναι και προκαλώ τον Δήμαρχο όταν τοποθετηθεί να μας πει αυτολεξή τι υπόθηκε εκεί, γιατί όπως ερώτηση που έκανα εγώ, όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε ήταν όλα ανακοινώσιμα, δημόσια. Έτσι. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να βρεθούν οι αρχοί των παρατάξεων 10 ώρα ένα βράδυ στο γραφείο του Δημάρχου προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα τα οποία άπτονται, αν θέλετε, μια αρμοδιότητα η οποία μπορεί να μην έχει δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό και για αυτό το θέμα θα συνεχίσω να μου δώσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε, στο αντίστοιχο θέμα για την τουριστική, να συνεχίσω πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρωτοπαπά.